Κύριε, με τη βρωμιά στις θάλασσες της Λεμεσού, γιατί περί αυτού πρόκειται, θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Το πρόβλημα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και επειδή τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους, είναι πολλοί οι Λεμεσανοί που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας αναφέροντας ότι η θάλασσα βγάζει περιπτώματα. Είναι γνωστό ότι έγινε μια μελέτη από το ΤΕΠΑΚ για τα αίτια και τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν. Κάποιοι λένε πως αυτή η μελέτη δεν αξιοποιήθηκε και ότι κρατήθηκε στα συρτάρια ή τουλάχιστον δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς. Γίνεται επίσης λόγος για μεγάλα συμφέροντα που δεν πρέπει να θυγούν. Γίνεται λόγος για έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, ακόμη και για κενά στην νομοθεσία. Οι χειμερινοί κολυμβητές φωνάζουν, έχουν κάνει και ήδη αναλύσεις που καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι ανέλαβε πρωτοβουλία ο πρόεδρος του ΚΟΤ, ο κύριος Άγγελος Λοΐζου, να συντονίσει τους διάφορους φορείς, γιατί και εκεί φαίνεται ότι ο ένας τα ρίχνει στον άλλο. Ο κύριος Λοΐζου είχε σήμερα συνάντηση το πρωί με τον βουλευτή των οικολόγων, τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, ο οποίος ασχολήθηκε πισταμένα με το θέμα. Έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Λοΐζου, πρόεδρο του ΚΟΤ. Καλώς ορίσατε. Επίσης εδώ μαζί μας είναι ο κύριος Αντρέας Κυπριανού από το Δημοκρατικό Συναγερμό, βουλευτής του ΔΣΥ. Ο κύριος Κώστας Κώστα, βουλευτής του ΑΚΕΛ επίσης από τη Λεμεσό. Στο στούντιο μας στη Λεμεσό είναι ο δήμαρχος ο κύριος Νικολαίδης και μαζί του είναι ο κύριος Βότσης. Θα μιλήσουμε και με την εκπρόσωπο των κολυμβητών. Και να πάμε όμως πρώτα τηλεφωνικώς στον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Τον έχουμε στη γραμμή. Έχουμε τον κύριο Θεοπέμπτου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Θεοπέμπτου. Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλες. Βεβαίως, με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε και αυτό θα συζητήσουμε. Όμως σας βρίσκουμε σε μια σύσκεψη στο Βασιλικό, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης της Επιτροπής Περιβάλλοντος εκεί στο τσιμεντοπείο, γιατί υπάρχουν και εκεί θέματα. Ναι, είμαστε η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχουμε κάνει επίσκεψη στο τσιμεντοπείο για να συζητήσουμε το θέμα της διαχείρισης ελαστικού. Mm-hmm. Αλλά και τα άλλα αναλλακτικά καύσιμα το οποίο χρησιμοποιεί το τσιμεντοπείο. Mm-hmm. Είναι μια κανονική συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, η οποία όμως γίνεται εδώ στο Βασιλικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θεοπέμπτου, για δώστε μας το στίγμα, σας παρακαλώ, του προβλήματος αυτού με τη ρύπανση στη Λεμεσό. Εντάξει. Πρέπει να πούμε ότι όταν ψάχνεις τέτοιου είδους πράγματα, πρέπει να βρεις όλες τις πιθανές πηγές και για μένα οι οποίες βρούνται όπως θες, να ξεκινήσεις να βρίσκεις με λεπτομερή ενέργεια το κάθε ένα από αυτά. Όταν κοιτάξει κάποιος το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, θα δείτε ότι για παράδειγμα υπάρχουν οι αγωγοί των ομπρίων οι οποίοι καταλήγουν στη θάλασσα. Η σημασία των αγωγών των ομπρίων δεν είναι μόνο οι ακαθαρσίες οι οποίες μπορεί να φέρουν μέσα στη θάλασσα από τα νερά της βροχής ή τους δρόμους. Το ότι απορρίπτει ο κάθε ασυνείδητος μέσα στους αγκετούς των ομπρίων και καταλήγει μέσα στη θάλασσα. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην περιοχή είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιχθυοτροφία κοντά στο λιμάνι Λεμεσού, τα οποία ξέρουμε ότι δημιουργούν ένα πρόβλημα. Και φαίνεται και από το Google Earth, όταν πάει ιστορικά κάποιο πίσω, μπορεί να δείτε ότι υπάρχει λειτουργία από τα πλουτιά. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κομμάτι με το ανθρωπόδιο, αν υπάρχει πραγματικά διαδοτημένο σκάφο να πιάνει τα λίμματα, δηλαδή του βότσου των ναυτικών πάνω στα σκάφη. Αν μαζεύουμε τα στερεά του απόκλητα και αν μαζεύουμε τα μηχανέλαια. Αλλά τα μηχανέλαια ξέρω σίγουρα ότι τα μαζεύουν, τα στερεά απόκλητα ξέρω ότι δεν υπάρχει σκάφο. Αλλά μόλι πρόσφατα από ό,τι έχω αντιληφθεί, έχει αδειοδοτηθεί σκάφος να παίρνει τα αντίματα. Υπάρχει το θέμα της Μαρίνας στη Λεμεσό. Να δούμε αν πράγματι τα σκάφη στη Μαρίνα της Λεμεσού έχουν σύστημα να αφήνουν τους. Και έχουμε και το γενικό πρόβλημα, στο οποίο εμφανίζονται κάποτε και είδους αρκτικιακών αποκλήτων, τα οποία εμφανίζονται μέσα στη θάλασσα, όπως για παράδειγμα ένας τυπικός κάνατος μιας κουζίνας σπιτιού. Δηλαδή βρίσκουμε κομμένες ντομάτες, αγκουράκια, κουσκιά, takeaway κτλ. Να πλέουν στη θάλασσα. Είναι αυτά τα προβλήματα. Οι τύπου οικιακά απόκλητα πολύ συχνά είναι δείγματα βότσρι δηλαδή. Μέχρι φορές που φανείται στη θάλασσα μία λεπτή κρούστα πάνω από το νερό με λάδια και είναι αυτό που υποψίες είναι για το ιχθυοτροφείο. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε τώρα. Χρονολογείται αυτό το ζήτημα και το αφήσαμε. Είναι αλήθεια μάλιστα ότι αυτή η μελέτη κρατήθηκε στα συρτάρια, κύριε Θεοπέμπτου, ή ότι δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς? Ναι, η μελέτη έγινε, έχει καιρό, έχει πάνω από 2 χρόνια. Και δόθηκε, έγινε και από το ΤΕΠΑΚ, έγινε και από τον συνάδελφο μου τον Κώστα Κώστα. Δόθηκε στο Δήμο Λεμεσού. Αντιλαμβάνεστε ότι το ΤΕΠΑΚ δεν έχει το δικαίωμα να δώσει στη δημοσιότητα τη μελέτη. Είναι αυτός που την παραλαμβάνει τη δική του τη μελέτη, που πρέπει να τη δημοσιεύσει και
να αναφέρω ότι με βάση τον νόμο 119 του 2004, οποιοδήποτε κατέχει περιβαλλοντική πληροφορία είναι υπόκριος να τη δίνει στη δημοσιότητα και δεν ξέρω γιατί ο Δήμος Λεμεσού επέλεξε να κρατά τη μελέτη μυστική. Ναι, ο Δήμος Λεμεσού την κράτησε μυστική, εννοείται ο νυν δήμαρχος ή ο προηγούμενος? Έχει μείνει η προηγούμενη δημαρχία. Την κράτησε μυστική. Λοιπόν, κύριε Θεοπέμπτου, μείνετε αν θέλετε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί θα πρέπει να πάω και στους υπόλοιπους. Βιάζεται και ο κύριος Κυπριανού. Κύριε Νικολαίδη, θα έρθω σε εσάς, αλλά επειδή βιάζεται, έχει λυμμένη υποχρέωση ο κύριος Κυπριανού και θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε νωρίς. Γνωρίζετε το πρόβλημα και έχετε ευθύνη και εσείς οι βουλευτές, έτσι, γιατί ο κόσμος. Τα ακούτε από τον κόσμο. Σε βάθος, μάλιστα, το γνωρίζω. Ναι. Κύριε Αμιλιώτου, πρέπει να πω ότι το θέμα είχε εγγραφεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τον Οκτώβριο του 2015. Και σωστά είπατε ότι είναι χρονίζον πρόβλημα. Εκεί είχαν λεχθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και μάλιστα ο τότε δήμαρχος Λεμεσού, ο Ανδρέας ο Χρήστου, είχε πει ότι είχε ζητηθεί η τεχνοοικονομική βοήθεια και στήριξη του Δήμου Μασσαλίας, που είχε γνώση για αυτά τα θέματα, όπως επίσης είχε αναφέρει και την μελέτη την οποία κάνει για τον Δήμο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ναι. Γνωρίζω ότι ο κύριος Κώστας Κώστα, όχι ο αγαπητός συνάδελφος, ο οποίος έχει κάνει αυτή τη μελέτη, του είχε ζητηθεί να μην δημοσιοποιηθεί και είπε μάλιστα ότι ο Δήμος είχε τη μελέτη στα χέρια του και από εκεί και πέρα όποιος ήθελε να δει τα ευρήματα της έρευνας του ΤΕΠΑΚ θα πρέπει να πάει στο Δημοτικό Μέγαρο να τα δει. Πρέπει να πω ότι αυτά. Εξήγηση. Δεν γνωρίζω, να ρωτήσω τον ίδιο τον κύριο Ανδρέα Χρήστου. Ίσως να ήθελε να επιβεβαιωθούν, διότι είναι μία μελέτη. Ίσως να ήθελε να επιβεβαιωθούν και με άλλους τρόπους, λέω, τα ευρήματα, ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένον ότι αυτό είναι το πρόβλημα και μετά να τη δώσει στη δημοσιότητα. Ήταν δική του απόφαση, εν πάση περιπτώσει. Όμως συμφωνώ με τον κύριο Θεοπέμπτου, δεν μπορεί έναν ακαδημαϊκό ίδρυμα δημόσιο να κάνει μία έρευνα περιβαλλοντική και να μην τη δει στη δημοσιότητα, ανεξάρτητα αν τα ευρήματα της μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση. Όσον αφορά το θέμα των ουρίων υδάτων που έχει αναφέρει ο κύριος Θεοπέμπτου, στην έρευνα του ΤΕΠΑΚ καταρρύπτεται αυτό το επιχείρημα. Δεν έχουν να κάνουν οι οχετοί ουρίων με το πρόβλημα που υπάρχει στον κόλπο της Λεμεσού. Αυτό το λέει η έρευνα του ΤΕΠΑΚ. Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε έχω κάνει την έρευνα. Ούτε μάλιστα ενοχοποιείται. Εσείς πότε ενημερωθήκατε για αυτή την έρευνα και για τα ευρήματα? Μόλις πρόσφατα. Μόλις πρόσφατα, ναι, τώρα. Μάλιστα. Δεν λοιπόν, ζητήσατε από τότε, κύριε Κυπριανού, να σας δείξουν αυτό το πράγμα που μας έγινε είχε και κατέληξε? Τότε και έχω ανατρέξει στα πρακτικά του Οκτωβρίου, ναι, του 2015. Μας είχε πει ο κύριος Χρήστου ότι η έρευνα αυτή ετοιμάζεται, ότι δεν ήταν έτοιμη. Και είχαμε μάλιστα πει να συσταθεί ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης, διότι αυτή η πολυνομία, ναι, που έχετε αναφέρει, ναι, οι πολλές αρμοδιότητες σε 28 τμήματα αρμοδιότητες, ναι, κλπ. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει συντονισμός, ναι, για καταπολέμηση του προβλήματος. Και είχαμε μπει τότε στη Βουλή, ναι, να γίνει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης του προβλήματος, ούτως ώστε να μπορέσει να βρεθεί το πρόβλημα και να επιληθεί μέσα από κάποιον ενιαίο φορέα. Και μάλιστα είχαμε πει ότι αν υπάρχουν οποιασδήποτε νομοθεσίες που πρέπει να αλλάξουν, τότε η Βουλή ήταν έτοιμη μέσα από, ναι, δεξαμενείς σκέψεις να αλλάξει τις οποιασδήποτε νομοθεσίες. Αυτό έγινε, επαναλαμβάνω, Οκτώβριο του 2015. Χθες, μιλώντας με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τον κύριο Αδάμο Αδάμου, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήρθε στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσούς και ήταν και εκείνος, ναι, παρόν, μου είπε ότι αμέσως μετά την επανέναξη των εργασιών της Βουλής, θα δούμε το θέμα στη λεπτομέρεια για να δούμε ακριβώς τι έγινε στο μεσοδιάστημα του ενός και κάτι χρόνου που έχει προκύψει, που εμφανέστατα δεν έχει γίνει τίποτε. Φαίνεται ότι το μεγάλο πρόβλημα, έτσι προκύπτει μέσα από, ναι, τις μελέτες, έχει να κάνει με το αγκυροβόλιο της Λεμεσού. Και εκεί είναι άγνωστον ακόμα, πρέπει να πω εδώ, να ανοίξω μια παρένθεση, είναι και εδώ και ο κύριος Λοΐζου, ο Υπουργός Συγκοινωνιών χθες είχε δεσμευτεί στην συνεδρία που έγινε εκεί στο Δήμο Λεμεσού, ναι, ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία, θα μαζέψει όλους τους αρμοδίους φορείς, θα δει τις έρευνες και αναλόγως θα πράξει, ώστε αυτό το πράγμα να σταματήσει να επαναλαμβάνεται. Πρόλαβε πάντως ο κύριος Λοΐζου τον Υπουργό, ξέρω, έτσι, δεν που ξέρω, ανέλαβε χωρίς να έχει και ευθύνη βασικά. Λοιπόν, σαφέστατα και έχει αρμοδιότητα ο ΚΟΤ, διότι εδώ μιλούμε για τον τουρισμό, μιλούμε για την κινητήριο δύναμη, αν θέλετε, της κυπριακής οικονομίας. Όχι, απλώς σας ενημερώνω, κύριε Λοΐζου, γιατί είχε μπει δημόσια μάλιστα ο Υπουργός Συγκοινωνιών, ναι, χθες ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία, ναι, για να συντονίσει αυτή την προσπάθεια για να λύξει αυτό το πρόβλημα. Θέλω να πω εδώ, ανεξάρτητα από όλα, ναι, τα οποία λέγονται. Επίσης, η έρευνα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου λέει ότι, επειδή το έχει αναφέρει ο κ. Στοπέμπτου, ότι για τα ιχθυοτροφία, πέραν ενός μικρού φορτίου τα οποία επιβαρύνουν, δεν είναι ο κύριος λόγος
των λιμάτων που βλέπουμε στη Λεμεσό. Ο κύριος λόγος, αυτό λέει η έρευνα του ΤΕΠΑΚ. Άκουσαμε το αυτοί. Είναι το αγκυροβόλιο. Λοιπόν, και επειδή υπάρχουν στη Λεμεσό κατά κανόνα, επειδή θα αποχωρήσω, κυρία Μιλιού, να ολοκληρώσω. Επειδή κατά κανόνα στη Λεμεσό υπάρχουν δυτικοί άνεμοι, έτσι. Γι' αυτό πάντοτε η παραλία του Lady Smile, τη απλόστρα, αν θέλετε, είναι πάντοτε καθαρή. Γιατί ακριβώς ο άνεμος φυσά και όλα καταλήγουν στον κόλπο της Λεμεσού. Δηλαδή από την Αχτίν Ολυμπίων μέχρι και την Αμαθούντα. Άρα χρειάζεται επιτέλους να δούμε που είναι το πρόβλημα. Συμφωνώ ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν ο αδειοδοτημένος, αυτός που δηλαδή οφείλει να παίρνει τα λίματα από τα πλοία τα οποία είναι στο αγκυροβόλιο, τα παίρνει, πού τα αφήνει. Δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί υποδομές ώστε εκεί που τα παίρνει να γίνεται σωστή επεξεργασία και να μπαίνουν στους αγωγούς τους άλλα για να πηγαίνουν για τριτοβάθμια επεξεργασία. Όλα αυτά φαντάζομαι θα συζητηθούν τόσο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος σε συνέχεια της συζήτησης που άνοιξε το 2015, αλλά φαντάζομαι και σε συντονισμό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού μαζί με τον Υπουργό Συγκοινωνία, αφού έχει εξαγγείλει και τη δική του εμπλοκή, για να δούμε επιτέλους, να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και πώς το επιλύουμε. Το σίγουρο είναι δεν μπορεί η Λεμεσός, η οποία επαναλαμβάνω, είναι η ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας και του τουρισμού, του ποιοτικού τουρισμού, με πάρα πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία, όπως γνωρίζετε, να μην έχει πεντακάθαρες θάλασσες. Και το πρόβλημα μπορεί να επιληθεί. Ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω και στον κύριο Νικολαίδη, ο οποίος επίσης θα έχει μια συνάντηση σε λίγο. Κύριε Νικολαίδη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω, κάθαστε σε αναμένα κάρβουνα με αυτό το θέμα, κύριε Νικολαίδη, γιατί λέγει ο κύριος Κυπριανού, είναι ο τουρισμός, είναι η ατμομηχανία εκεί πέρα και προκύπτουν όλα αυτά που πραγματικά δεν τιμούν τη Λεμεσό. Και θέλω να μου πείτε εσείς πότε ενημερωθήκατε για αυτή την μελέτη και ήταν με δική σας πρωτοβουλία που ενημερωθήκατε. Να βάλουμε κάποια πράγματα. Δεν ακούμε. Κύριε Νικολαίδη, σας παρακαλώ, βάλτε το μικρόφωνο αν έχετε την καλοσύνη, γιατί σας έχει πέσει. Κάπου εκεί πρέπει να είναι το μικρόφωνο. Ένα λεπτό μέχρι να βάλει το μικρόφωνο ο κύριος Νικολαίδης. Να πάμε στον κύριο Λοΐζου. Κύριε Λοΐζου, εσείς αναλάβατε πρωτοβουλία να συντονίσετε όλες τις υπηρεσίες. Πολύ εμπλεκόμενοι. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς αναλάβαμε λόγω της αγωνίας που μας κατέχει σαν ο πλέον αρμόδιος οργανισμός ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος μας και πρόθεσης του. Αντιλαμβάνεστε ότι οι λήπτες μιας κατηγορίας ανθρώπων οι οποίοι εύχομαι να μην αρχίσουν να παραπονιούνται, όπως αναφέρεται προηγουμένως μια λίστα παραπονουμένων που είναι οι τουρίστες, να μην αρχίσουν να παραπονιούνται αυτοί, διότι δεν έχουν έρθει στα αυτιά σας δηλαδή παράπονα και καταγγελίες. Έχουν έρθει κάποια, σίγουρα έχουν έρθει κάποια, αλλά δεν έχουν πάρει την έκταση και εμείς θα παρακαλούσαμε να μην πάρουν τουλάχιστον δημόσια την έκταση αυτά τα προβλήματα, διότι σίγουρα θα μας δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Το να μην πάρουν όμως δημόσια την έκταση δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα αποκρύβουμε κιόλας, κύριε Λοΐζου, γιατί ενδεχομένως αυτό και να συνέβαινε τόσο καιρό. Δηλαδή, στην προσπάθεια μας να μην αμαυρώσουμε την εικόνα της Λεμεσού και να μην χάσουμε τον τουρισμό, το αφήναμε αυτό το πρόβλημα και διονυζόταν. Σίγουρα όμως αυτό σημαίνει πολλά άλλα πράγματα και ελπίζω να μας δοθεί ο χρόνος αργότερα να τα πούμε, διότι το θέμα είναι πώς βρίσκουμε τις λύσεις παρά του προβλήματος. Σίγουρα δεν είμαστε ειδικοί, τουλάχιστον εγώ προσωπικά για το θέμα. Γνωρίζω αρκετά πράγματα, αλλά δεν είμαστε ειδικοί. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω στο παρόσταδιο είναι ότι τεράστιοι οργανισμοί, εταίροι μας έχουν επενδύσει στον τόπο μας. Έχουν επενδύσει και το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι να δουν τις επενδύσεις τους να καταστρέφονται, διότι υπάρχει αυτή, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ασυνεννοησία. Διότι φαίνεται υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι, όπως συζητήσατε και το προηγούμενο θέμα που πάλι μας αφορά με τα σκάφη, υπάρχει μία σύγχυση, μια συνεννοησία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ποιος κάνει τι ή ποιος πρέπει να κάνει τι. Εσείς θεωρείτε ότι είναι πρόβλημα της νομοθεσίας ή υπάρχει νομοθεσία και δεν εφαρμόζεται ή ο καθένας διαβάζει ό,τι θέλει από την νομοθεσία? Ναι, όπως πληροφορούμε η νομοθεσία, η μόνη νομοθεσία η οποία έχουμε είναι εκείνη η οποία αφορά πετρέλαια και μηχανέλαια και είναι το μόνο πράγμα το οποίο ευαισθητοποιεί κάποιες αρχές, ίσως στην αρχή λιμένων, αν θυμούμε καλά, που αναγκάζεται να παρέμβει. Αλλά για οτιδήποτε άλλο υπάρχουν κάποιες νομοθεσίες, αλλά φαίνεται υπάρχει σύγχυση ποιος τις υλοποιεί.
Μάλιστα. Και ποιος τις εξετάζει. Μάλιστα. Και είναι, αυτή είναι η αρχή του θέματος που αν θέλετε να σταματήσω δώστε εδώ. Δώστε μου να πω λίγο στον κύριο Νικολαίδη. Κύριε Δήμαρχε, βάλατε το μικρόφωνο σας, εντάξει να σας ακούμε. Λοιπόν, οπότε ακούσατε κι εσείς πολλά. Πάρτε έτσι τα πράγματα ένα-ένα, να μας πείτε ποιος είναι ο προβληματισμός ο δικός σας, αλλά θέλουμε να μάθουμε και πότε πληροφορηθήκατε εσείς για αυτή τη μελέτη και τα ευρήματά της. Το πρόβλημα με την παραλία της Λεμεσού είναι γνωστό, με τη θάλασσα της Λεμεσού είναι γνωστό και ήταν γνωστό τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν υπήρχε τίποτε που δεν ήταν γνωστό. Όπως γνωστή ήταν και η αναποτελεσματικότητα της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί. Τότε υπήρχε μελέτη του ΤΕΠΑΚ, όντως υπήρχε μελέτη του ΤΕΠΑΚ από το 2015. Μόλις ανάλαβα δήμαρχος, είχα ζητήσει από τον κύριο Κώστα Κώστα να συναντηθούμε, να μου εξηγήσει ακριβώς τι έκανε στη μελέτη του, διαζώσεις, να μου πει τα συμπεράσματα. Μόλις μου είπε τα συμπεράσματα, τα δημοσιοποίησα και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού, βρίσκεται αναρτημένη η σελίδα, το έντυπο αν θέλετε, βρίσκονται τα συμπεράσματα της μελέτης του ΤΕΠΑΚ. Δεν ξέρω τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, θα σας πω τι κάναμε εμείς, τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Η μελέτη του ΤΕΠΑΚ έπρεπε κάπου να βασιστούμε. Βασιστήκαμε λοιπόν στη μελέτη του ΤΕΠΑΚ για να μην κάνουμε ο καθένας ό,τι ήθελε ή ό,τι αισθανόταν ή ό,τι νόμιζε πως ήταν σωστό. Η μελέτη του ΤΕΠΑΚ αξιολογεί κάποια πράγματα και θέτει ως πρώτη πιθανή πηγή αυτού του προβλήματος τα πλοία στο Αγκυροβόλιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εντοπίζει τις δύο βασικές δράσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει. Πρώτον, και δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, πρώτον, ήταν να υπάρχει μια αδειοδοτημένη, άρα και ελεγχόμενη διαδικασία να συλλέγονται τα λίμματα από τα πλοία στο Αγκυροβόλιο. Τι γινόταν μέχρι τότε, μέχρι πρόσφατα. Υπήρχε ένα πλοιάριο το οποίο ήταν αδειοδοτημένο να μαζεύει λάδια, υπολείμματα λαδιών και παρεμπιπτόντως όποτε κάποιος καπετάνιος ενός πλοίου που ήταν στο Αγκυροβόλιο ήθελε κάποια λίμματα να τα παραδώσει, τα παρέδιδε. Και ο άνθρωπος χωρίς να είναι αδειοδοτημένος τα έπαιρνε στο λιμάνι, χωρίς να ελέγχεται, τα εναπόθετε σε μια δεξαμενή δική του και από εκεί και πέρα με ένα βιντεοφόρο τα έπαιρνε στο βατή, χωρίς κανένας να μπορεί να ελέγξει τι γινόταν στο ενδιάμεσο, γιατί αυτή η διαδικασία δεν ήταν αδειοδοτημένη. Αυτό, που μπορεί και να μην γινόταν έτσι. Αυτό το, ασφαλέστατα. Αυτό το αντιμετωπίσαμε άμεσα. Σήμερα, μετά από 2 χρόνια μη αδειοδοτημένης διαδικασίας, αυτή η διαδικασία είναι αδειοδοτημένη. Υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο με συγκεκριμένη εταιρεία η οποία μπορεί να παραλαμβάνει μόνο αυτή τα λίμματα από τα πλοία, άρα και πρέπει να ελέγχεται. Τώρα αν ελέγχεται είναι άλλη ιστορία. Ποιος πρέπει να την ελέγχει? Η Αρχή Λιμένων. Η Αρχή Λιμένων πρέπει να ελέγχει. Τώρα. Το δέχεται δεύτερο, η Αρχή Λιμένων ότι αυτή είναι η αρμόδια για να ελέγχει? Ναι, γιατί θα έπρεπε να είχαμε και ένα... Είναι υπεύθυνη για τα αγκυροβόλια. Ναι. Η ευθύνη έχει και το Τμήμα Εμπορική Ναυτιλία. Θα έρθουμε και στις ευθύνες, κυρία Μιλιώτου. Ναι. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο εντόπιζε η μελέτη του κυρίου Κώστα του ΤΕΠΑΚ ήταν η ανυπαρξία υποδομών ή καλύτερα κατάλληλων υποδομών στο λιμάνι της Λεμεσού για να υποδέχεται αυτά τα λίμματα και να τα διοχετεύει στο σύστημα του ΣΑΛΑ. Mm-hmm. Και αυτό λύθηκε σήμερα. Σήμερα μπαίνει σε λειτουργία ένα σύστημα δεξαμενών, 4 δεξαμενών της Αρχής Λιμένων στο νέο λιμάνι της Λεμεσού. Μέσα από το οποίο, αφού γίνει προέλεγχος των λιμάτων που παραλαμβάνονται, θα διοχετεύονται όχι μέσω βιντεοφόρου στο βατή, στο σύστημα του ΣΑΛΑ, αφού προελεγχθούν. Άρα, κύριε Νικολαίδη, όταν λέτε σήμερα, εννοείται κυριολεκτικά σήμερα. Σήμερα, κυριολεκτικά. Ημέρα σήμερα, Παρασκευή, ναι. Σήμερα γίνεται σήμερα, αυτό το πράγμα. Κυριολεκτικά, γιατί όλο αυτόν τον καιρό χτιζόντουσαν οι αποθήκες. Όλα αυτά έγιναν με πίεση και παρεμβάσεις δικές μας που ξέραμε ποιες ήταν οι αιχμές της μελέτης του ΤΕΠΑΚ. Ναι. Οι δύο λοιπόν βασικές προϋποθέσεις που αφορούσαν την ρύπανση της θάλασσας όπως αυτές καθορίστηκαν από τη μελέτη στο ΤΕΠΑΚ έγιναν και υλοποιήθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ασφαλώς αυτό δεν λύει το πρόβλημα όπως και δεν το έλυσε. Mm-hmm. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύπτυχο. Υπάρχει η επιτήρηση, υπάρχει η καταστολή όταν εμφανιστεί, υπάρχει το σύστημα ποινών για παράδειγμα που δεν αξιοποιείται πλήρως. Νομοθεσία δεν χρειαζόμαστε καινούργια νομοθεσία. Έχουμε 28 διαφορετικά νομοθετήματα.
Μέχρι σήμερα τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Η μια υπηρεσία επίρρυπτε ευθύνες στην άλλη υπηρεσία. Και μιλούμε, όταν μιλούμε για υπηρεσίες, μιλούμε για το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ναι, για το Υπουργείο Σύγκυρων Ιών, μιλούμε για το Υπουργείο Εσωτερικών, μιλούμε ακόμα για το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας που έχει την ευθύνη στις, για τις μαρίνες. Και όλοι άρχισε ένας καυγάς, ποιος φταίει και δεν φταίει. Φέτος ο Δήμος Λεμεσού αποφάσισε να βγει μπροστά, να αναλάβει ένα ρόλο συντονιστικό. Λάβαμε από μόνοι μας επιπρόσθετα μέτρα, όπως είναι επιτήρηση για παράδειγμα από αέρος με αμφίβια μέσα και, από, και, με, και, και με μη επανδρομένα πτυτικά μέσα, όπως είναι τα drones. Εγκαθιδρύσαμε ένα σύστημα επιτήρησης, ένα σύστημα ενημέρωσης, βάλαμε μια υπηρεσία στον Δήμο πάνω σε 24-ωρη βάση, μαζεύουμε στοιχεία όπου παρατηρείται ρύπανση και τα παίρνουμε στο ΤΕΠΑΚ, όπου με μια ειδική συμφωνία επισπεύδεται η διαδικασία μικροβιολογικής ανάλυσης. Ζητήσαμε επιπρόσθετα μέτρα και από την Αρχή Λιμένων και από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας η διαδικασία παραλαβής και παράδοσης και παραλαβής των λιμάτων από τα πλοία να γίνεται στην παρουσία τους, στην παρουσία λειτουργών, και όχι να γίνεται χωρίς την παρουσία τους, και να ελέγχεται ούτως ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα τα πλοία, κάποια ανεύθυνοι που είναι πάνω στα πλοία, να αφήνουν αυτά τα λίμματα το βράδυ που δεν επιτηρείται όλη η διαδικασία. Ζητήσαμε επίσης να μελετηθούν μέσα προστασίας και των πλοίων που είναι στο αγκυροβόλιο με ειδικά φράγματα, όπως γίνεται σε κάποια λιμάνια στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, ο Δήμος Λεμεσού προσπάθησε να εισάξει νέα μέτρα, νέες διαδικασίες. Όμως, εάν δεν γίνει ανάληψη ευθύνης από όλους που έχουν την κατανόμων ευθύνη και κυρίως να οριστεί ένας, για παράδειγμα, και κάνω εισήγηση, να οριστεί μια αχτοπλοϊκή υπηρεσία η οποία θα έχει την γενική ευθύνη, το γενικό πρόσταγμα, να στελεχωθεί, να της δοθούν τα μέσα, ούτως ώστε και επιτήρηση να γίνεται και καταστολή όταν δυστυχώς αφαιθεί και υπάρξει μια ρύπανση στη θάλασσα, αλλά κυρίως επιβολή ποινών. Η νομοθεσία, κυρία Μιλιούτου, προβλέπει για ποινές πολύ μεγάλες, για φυλάκιση, για διοικητικά πρόστιμα. Προβλέπει εξώδικα με την αμφιβολία ή με την υποψία, αν θέλετε, ότι υπάρχει ρύπανση από κάποιους. Προβλέπει την διαδικασία εξωδίκων μέχρι 4.000 ευρώ. Ναι. Προβλέπει φυλάκιση μέχρι 4 χρόνια. Ναι. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν επευλήθη ούτε ένα πρόστιμο. Ούτε ένα πρόστιμο. Γιατί, τι γίνεται. Καλή πρόθεση υπάρχει από όλους. Η κάθε όμως υπηρεσία κάνει το ελάχιστο που απαιτείται από την νομοθεσία για να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε έναν συντονιστή, μια υπηρεσία, μια αχτοπλοϊκή υπηρεσία, και πρέπει να δημιουργηθεί πάρα αυτά, ναι, που να αναλάβει την ευθύνη κατά τρόπον αποτελεσματικό, να αξιοποιεί τις υπηρεσίες από όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες που έχουν, ναι, την σχετική, αν θέλετε, γνώση και τεχνογνωσία. Αρχή Λιμένων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, την υπηρεσία αλληλείας, την υπηρεσία περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να αξιοποιηθούν κάτω όμως από τον γενικότερο συντονισμό και το πρόσταγμα ενός. Κύριε Νικολαίδη, αυτή σας την πρόταση την θέσατε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον οποίο συζητήσατε το θέμα χθες, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μία υπηρεσία που να έχει το γενικό πρόσταγμα. Τέθηκε και χθες στην σύσκεψη. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει τα πάντα να τα λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρέπει η κάθε υπηρεσία, ο κάθε παράγοντας, ο κάθε δημόσιος φορέας να αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες. Ναι, άμα είναι να δημιουργηθεί μία ενδεχομένως να χρειάζεται και κάποιο κονδύλι, ναι, να χρειάζονται και άνθρωποι να τη στελεχώσουν. Υπήρξε θετική αντίδραση από την συνοδεία του Προέδρου και μάλιστα ο Υπουργός Συγκοινωνιών συγκάλεσε την ερχόμενη Τετάρτη μια συνεδρία. Στην παρουσία και των συναρμοδίων υπουργών, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, θα πάμε και εμείς και ελπίζω από αυτή την συνάντηση της Τετάρτης να βγει κάποιο αποτέλεσμα επιτέλους, για να, μάλιστα, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, λοιπόν, ένα πρόβλημα το οποίο μας δημιουργεί έτσι μια τεράστια, αν θέλετε, ενόχληση. Λοιπόν, και μεγάλη λύπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολαίδη. Θα πρέπει να έρθω και στους υπόλοιπους. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Κύριε Πότση, θα έρθω και σε εσάς σε λίγο. Ελάτε, κύριε Κώστα, πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά? Καταρχήν, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την πόλη, ναι, μας. Μια πόλη η οποία τα τελευταία 15-20 χρόνια έχει αλλάξει τελείως όψη. Mm-hmm. Είναι μια πόλη για την οποία εμείς είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Προσελκύει και τουρισμό από το εξωτερικό, αλλά και από την Κύπρο. Έχουν γίνει έργα κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, για το οποίο πραγματικά χαίρεσαι, mm-hmm, μέρα νυχτά να περπατάς και να τα χαίρεσαι.
και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν προσβάλλουν και εμάς ως Λεμεσανούς και κυρίως χτυπούν τον τουρισμό μας. Θα ήθελα να το ανοίξουμε μια παρένθεση και να λέω ότι γενικά για όλους μας θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και πολύ προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα. Γιατί οτιδήποτε λέγεται στην Κύπρο, να γνωρίζετε ότι μεταφέρεται και στο εξωτερικό και μπορεί, χωρίς να λέω ότι το κάθε πρόβλημα που υπάρχει πρέπει να θάβεται και να μην αναλύεται ή να μην το αναδεικνύουμε για να μπορούμε να βρούμε μια λύση, αλλά να είμαστε προσεκτικοί πάντα. Γιατί είδα στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, μια μέρα φωτογραφίες ενός κουραζιεροπλοίου το οποίο έκανε στροφή και επειδή ήταν όχι μεγάλη απόσταση από τον βυθό, σηκωνόταν άμμος. Ναι. Και φαινόταν πίσω, ας πούμε, μια ουρά από άμμο και γέμωσε το διαδίκτυο μέσα ότι είναι απόβλητα. Να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, γιατί ο τουρισμός μας πρέπει να προφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα να τα βάλουμε στη θέση τους. Ναι. Να δούμε ακριβώς το τι είχε γίνει. Η μελέτη, η οποία έγινε από το ΔΕΠΑΚ, ζητήθηκε μάλλον από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον Αντρέα τον Χρήστο. Έγινε από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Mm-hmm. Τώρα, γιατί ο Αντρέας ο Χρήστου δεν την δημοσιοποίησε, εγώ υποψιάζομαι ότι υπάρχουν στοιχεία στη μελέτη αυτή, τα οποία δεν έπρεπε να βγουν προς τα έξω. Αν ακούσα καλά, ο φίλος ο Νίκος ο Νικολαίδης είπε προηγουμένως ότι έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του Δήμου τα συμπεράσματα. Αλλά όταν έγινε η συνάντηση με τον συνονόματο μου, τον Κώσταν Κώστα, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος με τον νυν δήμαρχο, ο Κώστας του πήρε και ένα σημείωμα, αναφέροντας του τι έγινε από την υποβολή της μελέτης μέχρι σήμερα. Εννοείται μέτρα. Μάλιστα. Να σας πω ακριβώς το τι έγινε, γιατί κάποια πράγματα δεν έχουν λεχθεί. Γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να μην έπρεπε να βγουν προς τα έξω. Ναι, να σας πω. Τι είδους στοιχεία δεν θα έπρεπε να βγουν προς τα έξω. Να σας πω, γίνεται μια αναφορά, για παράδειγμα, στη μελέτη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες, σε κάποιες περιπτώσεις η εταιρεία η οποία αναλάμβανε τη συλλογή των μηχανηλαίων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έπαιρναν κάποτε κελίματα, ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι, μάλιστα λέει συγκεκριμένα, έγινε απόρριψη λιμάτος από τη λόγω εταιρεία στη θάλασσα, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον κυροβόλιο. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικά στοιχεία μέσα. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να τονίσω αυτό κάτι. Αυτό το πράγμα έπρεπε να κρούσει. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι η επιστολή που έστειλε στο Δήμο Λεμεσού. Μα δεν έμεινε στο σύρτα. Δεν έμεινε καθόλου στο σύρτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λυπούμε γιατί δεν έγινε καμία αναφορά προηγουμένως. Η επιστολή που στάλεγε στο Δήμαρχο Λεμεσού αναφέρει ότι στη συνέχεια της μελέτης πραγματοποιήθηκαν διάφορες συσκέψεις. Τόσο στο Δήμο Λεμεσού όσο και στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, υπό το συντονισμό του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της λόγω μελέτης, καθώς και πιθανή τρόποι για την επίλυση του προβλήματος και στις οποίες εκπροσωπήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Έγινε ένα στρος στις σκέψεις. Μόνο στις σκέψεις κάνουν εντελικτό. Μετά αναφέρεται ότι κανένας δεν αμφισβήτησε τα απορίσματα της μελέτης και η συντριπτική πλειοψηφία συμφώνησε ότι τον κυροβόλιο του λιμένα Λεμεσού φαίνεται να είναι η κύρια αιτία δημιουργία τη ρήπα τη. Μετά έγιναν οι αναφορές ότι με όλα αυτά που λέμε με την εταιρεία που πήγαινε και έπαιρνε τα μηχανέλαια και ότι θα πρέπει να διοδοτηθεί μια εταιρεία. Είχαν δρομολογηθεί αυτά τα πράγματα. Κύριε Κώστα, ακούσαμε όμως τον κύριο Νικολαίδη νωρίτερα να λέει ότι δεν μπήκε ούτε μία ποινή. Υπήρχαν αυτές οι μαρτυρίες, αυτές οι κατηγορίες, ενδεχομένως να έγιναν και έλεγχοι. Ακριβώς. Και δεν μπήκε μία ποινή. Διότι κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Διότι καταλήγει η επιστολή αυτή με τα συμπεράσματα της ότι το πρόβλημα δεν κατάσταται δυνατόν να επιληθεί μέχρι σήμερα, παρόλο που γίναν μετά τη μέρα την ένα σωρό στις σκέψεις και δοθήκαν ένα σωρό οδηγίες από 5-6 διαφορετικά υπουργεία και υπηρεσίες, γιατί υπάρχει έλλειψη συντονισμού, παρατηρείται ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς. Μα είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, επειδή προηγουμένως ήμουν στην εκπομπή σας και άκουγα τι λεγόταν μεταξύ του τμήματος εμπορικής ναυτιλίας. Εχθές στη σύσκεψη που έγινε στο Δημοτικό Μέγαρο, όταν έγινε αναφορά του προβλήματος αυτού, ο πρόεδρος ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες. Ελέγχθηκαν κάποια πράγματα και από τον Δήμαρχο και από άλλους. Ζήτησε από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, τον Υπουργό Μεταφορών, τον φίλο τον Μάραντο Δημητριάδη, ο οποίος εν κατακλείδη είπε: ξέρεις, είναι δουλειά δική μου, είναι πρόβλημα δικό μου, είναι πρόβλημα τη λιμενική αστυνομία. Έριξε τον μπαλάκι, μάλιστα, στον Υπουργό Δημόσια Τάξη. Αυτό δυστυχώς γίνεται σε αυτόν το θέμα. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλο. Αν μιλήσει με το τμήμα εμπορική ναυτιλία, σου το υπογράφω και το λέω δημοσίως. Θα σου πει ότι φταίει το τμήμα αναλυγίας. Θα σου πει ότι φταίει το τμήμα περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Φταίει ο Δήμος Λεμεσού. Φταίει ο Α, φταίει ο Β. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι επαρκτό και όλοι γνωρίζουμε το τι συμβαίνει.
Αυτή η πρόταση που λέει ο κύριος Νικολαίδης να δημιουργηθεί μία αρχή. Μα κάποιος πρέπει να συντονίζει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια υπηρεσία που διότι θα συντονίσει όλους και να κάνει τις ευθύνες τους επιτέλους. Εγώ πραγματικά όταν άκουγα προηγουμένως τη συνομιλία των εκπροσώπων της λιμενικής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, λέω ότι ό,τι ακριβώς συμβαίνει στο πρόβλημα της Λεμεσού, με τη διαφορά ότι είναι 5-6 υπουργεία. Μάλιστα. Ο καθένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτό το οποίο λέγω είναι ότι σωστά θα πρέπει, και ελέγχθηκε για σύσκεψη, ότι κάποιος επιτέλους πρέπει να συντονίσει. Και νομοθεσίες υπάρχουν και ποινές υπάρχουν, αλλά όπως είπε και εσύ προηγουμένως, κανένας δεν τιμωρείται. Η πραγματικότητα, και αν θέλουμε να δούμε να πούμε ομά το τι συμβαίνει, είναι ότι δυστυχώς το αγκυροβόλιο, και θέλω να πω κάτι για το αγκυροβόλιο, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την παραλία του Δήμου Λεμεσού, από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα, από τα λίμματα τα οποία τα αφήνουν δυστυχώς κάποια πλοία στη θάλασσα, διότι η μελέτη είπε ξεκάθαρα ότι ούτε το ζήτημα των οβρίων υδάτων, των αρχαιρών των οβρίων υδάτων, ούτε των ιχθυοτροφείων, ούτε της μαρίνας και του λιμανιού, γιατί είναι κλειστοί χώροι. Λοιπόν, βασικά είναι τζίνον, αλλά επειδή έγινε μια αναφορά προηγουμένως στο ζήτημα της αρχής λιμένων για τον κυροβολίο, θέλω να υπενθυμίσω ότι πλέον όλος ο λιμενικός χώρος του αγκυροβολίου δεν ανήκει στην αρχή λιμένων, πλέον. Από το Γενάρη ανήκει στο στρατηγικό επενδυτή, μια από τις τρεις εταιρείες που ανάλαβε το λιμάνι. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και αν θέλουμε να δούμε το πρόβλημα κατάματα, πρέπει να εμπλέξουμε και αυτούς. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα ενίκια πλέον από τα πλοία τα οποία αναβλοχούν στο αγκυροβόλιο, είτε γιατί περιμένουν να μπουν στο λιμάνι, είτε γιατί θα κάνουν αλλαγή πληρωμάτων, είτε γιατί θέλουν να αγοράσουν προμήθειες από τη χώρα, πλέον τα ενίκια αυτά τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί εισπράττονται από την DP, και η οποία έχει και την ευθύνη πλέον όλου του θαλάσσιου χώρου. Λοιπόν, εμείς αυτό που θέλω να πω εν κατακλείδη είναι ότι εμείς ως Λεμεσανοί ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε πολεμήσει χωρίς να βλέπουμε με χρώμα τα προβλήματα. Έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε και κερδίσαμε έργα στη Λεμεσό που έχουν αλλάξει τη Λεμεσό. Για όλα τα ζητήματα σε καμιά περίπτωση δεν τα είδαμε παραδοσιακά. Έτσι θα κινηθούμε και τώρα, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία και κυρίως η κυβέρνηση να λάβει τις δικές της ευθύνες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βότση, σας αφήσαμε τελευταίο, αλλά ξέρω ότι έχετε σημαντικά πράγματα να πείτε. Ενδιαφέροντα πράγματα που έχουμε ακούσει. Η οργή όλων μας, όλων των Λεμεσανών, είναι καταγεγραμμένη για αυτό που γίνεται. Και σίγουρα, να είστε σίγουροι γι' αυτό, δεν θα αφήσουμε αυτή την πόλη να βγάζει αυτή την εικόνα προς τα έξω. Μια πόλη στην οποία έχουν γίνει πράγματα και θάματα όλη αυτή την περίοδο. Αλλά για να το συνδυάσω και με το προηγούμενο ρεπορτάζ σας, γιατί συμφωνώ με τον Κώστα ότι κάτι παρόμοιο είδαμε να συμβαίνει όσον αφορά την έλλειψη συντονισμού, η Κύπρος με εντυπωσιακές επιδόσεις στον τουρισμό δεν δικαιούται να αφήνει αυτή την εικόνα να βγαίνει προς τα έξω. Και ξεκινώ να πω ότι ο Δήμος Λεμεσού και ο Δήμαρχος έχουν κάνει περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε να κάνουν. Όταν όμως, μιλώντας και με τον Δήμαρχο και βλέποντας και τις ανακοινώσεις του Δήμου Λεμεσού, εντοπίσαμε ότι το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει σοβαρό θέμα συντονισμού. Είπαμε και στον Δήμαρχο και δημόσια, αλλά και ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ότι χρειάζεται κάποιος να συντονίσει αυτή τη δουλειά. Και όταν λέμε να συντονίσει, γιατί έχω δει τον αγαπητό Άγγελο εκεί να λέει να συντονίσει ο ΚΟΤ, για μας, αυτός που θα συντονίσει θα έχει και την ευθύνη. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι ο ΚΟΤ. Ναι. Θα πρέπει να είναι ένα Υπουργείο, το οποίο την ώρα που θα γίνεται η δουλειά σωστά θα πάρει τα εύσημα, την ώρα που δεν θα γίνεται σωστά η δουλειά θα πάρει και τις ευθύνες. Και λέω ότι έχετε κατά νου ποιο θα πρέπει να είναι αυτό, μάλιστα, το Υπουργείο, κύριε Βότση. Μάλιστα. Ποιο θα πρέπει να είναι. Θέσαμε το θέμα χθες, ναι, και ο Δήμαρχος και εμείς στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί μπορεί λέει ο Δήμαρχος μας εδώ ότι δεν μπορεί όλα τα θέματα να επιλαμβάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά αναγκαστικά εμπλέξαμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διότι όταν το ένα Υπουργείο σου λέει πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα και αντιδρά ο υπουργός του Υπουργείου που αναφέρεται ότι ξέρεις δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δική σου, και αυτό το μπαλάκι το παίξανε στον Δήμο Λεμεσού, το παίξανε στον Δήμαρχο Λεμεσού όλη αυτή την περίοδο, εμείς θέλουμε το μπαλάκι να σταματήσει.
Και μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που και αυτός απογοητευμένος εντόπισε αυτό το πρόβλημα σε πολλές των υποθέσεων που έχει ενώπιον του, ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Δημητριάδης, ανέλαβε ενώπιον μας την πρωτοβουλία. Και μάλιστα με ενημερώνει ο Δήμαρχος ότι την Τετάρτη υπάρχει σύσκεψη στο Υπουργείο του για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Και εφόσον οι μελέτες ή η βασική μελέτη μιλά για το αγκυροβόλιο, και εγώ λέω βεβαίως είναι το αγκυροβόλιο από ό,τι φαίνεται το μεγάλο πρόβλημα, αλλά έχουμε ευθύνη να αντιμετωπίσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Δεν σημαίνει αν το 80% της ρήπασης είναι ο αγκυροβόλιο, δεν πρέπει να δούμε αν βελτιώνεται και το πρόβλημα είτε με τα όμβρια είτε με τα ιχθυοτροφία. Πρέπει να λειτουργήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ το απλό θέμα με το αγκυροβόλιο, οι νομοθεσίες όχι μόνο υπάρχουν, παραυπάρχουν. Είναι 28 τα νομοθετήματα, τα έχει μετρήσει ο Δήμαρχος και τα έχει καταθέσει και στη χθεσινή σύσκεψη. 28 νομοθετήματα από αυτών των θεμάτων. Δεν είναι άλλη νομοθεσία που χρειάζεται. Αν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο, είμαστε εκεί η Βουλή, όλοι να άμεσα να ψηφίσουμε ό,τι χρειάζεται. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας. Και τι απλό θέλουμε να γίνεται. Είτε ο επενδυτής έχει την ευθύνη, είτε η αρχή λιμένων, είτε οποιοδήποτε απαγορεύεται να αφήνονται λίμματα από τα πλοία στο αγκυροβόλιο. Μάλιστα. Άρα εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε να ξέρουμε ότι την ώρα που μπαίνει στο αγκυροβόλιο το πλοίο έχει αυτή την ποσότητα λιμάτων και να ξέρουμε μέσα από τον αδειοδοτημένο πλέον φορέα, υπεύθυνο, εταιρεία συλλογής τι έχει περισυλλέξει από αυτό το πλοίο, ώστε την ώρα που θα φεύγει να ξέρουμε και τι μπήκε και τι βγήκε από αυτό το πλοίο. Έτσι για να κλείσουμε και θέλω είναι να ξέρω... τόσο απλό, ναι. Είναι τόσο απλό, φτάνει να εφαρμοστούν οι νομοθεσίες. Ναι, και να αναλάβει ο καθένας την λοιπόν, ευθύνη του. Εγώ θεωρώ ότι η πρόταση να αναλάβει ένα Υπουργείο το συντονιστικό ρόλο, επαναλαμβάνω, για να ξέρουμε όλοι σε ποιον να αποδώσουμε τα εύσημα της επιτυχίας ή ποιον να έχουμε ενώπιον των ευθυνών του αν αποτύχει, θα πρέπει να γίνει άμεσα και θεωρώ ότι την Τετάρτη στο Υπουργείο Συγκοινωνιών αυτό το θέμα θα πρέπει να έχει αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί η Λεμεσός, δεν μπορεί η Κύπρος, εγώ λέω, δεν μπορεί η Κύπρος, γιατί όποια φόρμουλα ακολουθηθεί θα πρέπει να ισχύσει για οπουδήποτε γίνεται λιμενισμός ή υπάρχουν αγκυροβόλια που μπορεί να υπάρξουν παρόμοια προβλήματα και στο τέλος της ημέρας να διορθώσουμε αυτή την εικόνα που τώρα παίρνουμε όλοι αυτό το βιντεάκι ή αυτές τις φωτογραφίες και τις αναπαραγάγουμε. Εγώ λέω σίγουρα δεν πρέπει να κρύβουμε τα προβλήματα σε καμία περίπτωση. Πρέπει να τα αντιμετωπίζονται, ούτε να τα μεγαλοποιούμε. Μα μάλλον είναι επειδή κρύφτηκαν που έφτασαν στο σημείο που έφτασαν, αυτό, κύριε Βότση. Δεν πήγα σε αυτό, δημιουσιοποιήθηκαν... γιατί αν μπούμε σε αυτή την. Είπε ο Κώστας κάτι πριν και συμφωνώ. Ναι. Στο Δήμο Λεμεσού, στη Λεμεσό, έχουμε πετύχει πολλά πράγματα γιατί. Δεν βάζουμε χρώματα στα προβλήματα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή θέλω να αποφύγω να μπούμε σε μια συζήτηση του χθες, την ώρα που έχουμε σήμερα μπροστά μας πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Ναι, θα το αντιμετωπίσουμε. Αφήνετε κάποια αιχμή, κύριε Βότση, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, αποφεύγω να αφήσω αιχμές. Αποφεύγω να αφήσω αιχμές, γιατί δεν έχω την πολυτέλεια. Δεν έχω την πολυτέλεια. Η μόνη μου έγνοια εμένα αυτή τη στιγμή είναι να δώσω μια εβδομάδα. Ευχαριστώ. Μια άλλη φωτογραφία, ένα άλλο βίντεο, ένα άλλο ρεπορτάζ να μας καλέσετε σε μια εβδομάδα και να σχολιάζουμε τις πεντακάθαρες θάλασσες της Λεμεσού και της Κύπρου Ευρύτερα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Κύριε Ελοΐσου, μάλλον σας πήραν την πρωτοβουλία και θα βρεθεί κάποιος έτσι να τους συντονίσει όλους αυτούς που δεν συντονίζονται όλες αυτές τις υπηρεσίες. Χαιρόμαστε διότι η έκφραση πρωτοβουλίας μας να κοιτάξουμε αυτόν το θέμα το οποίο αφορά την Κύπρο και όχι μόνο την Λεμεσόν έχει κοινοποιήσει αυτά αλλά σίγουρα και εγώ καταλήγω στο ότι χρειάζονται οι μεταρρυθμίσεις όπως και οπουδήποτε αλλού επικαιροποίησης των νόμων και κανονισμών να μου επιτρέψει ο αγαπητός Βότσης να πω ναι, υπάρχουν πολλές νομοθεσίες συγκρουόμενες
με τη λίγη μελέτη που έχω κάνει, υπάρχουν νομοθεσίες, χρειάζονται επικαιροποίηση, χρειάζονται εκμοντερνισμών και σίγουρα χρειάζεται και ο συντονιστικός φορέας με οριζόντιες εξουσίες για εφαρμογή όλων αυτών που πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ κύριε Λοΐζου, κύριε Νικολαίδη, κύριε Βότση, κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε κυρίες και κύριοι για ένα λεπτό στην εκπρόσωπο των χειμερινών κολυμβητών, τηλεφωνικός μαζί μας και σε λίγο θα μπούμε στη συζήτηση για το Κυπριακό. Η κυρία Έρμα Στυλιανίδου είναι στο τηλέφωνο. Κυρία Στυλιανίδου. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στην παρέα σας. Λοιπόν, ακούσατε τη συζήτηση και εσείς έχετε κρούσει τον κόδωνα από καιρό μάλιστα και έχετε κάνει και δικές σας αναλύσεις σε χημεία δικά σας. Είστε απογοητευμένοι από την εικόνα. Αυτά όλα που άκουσα, κυρία Μιλιώτη, είναι όλα αυτά που γράφουμε και λέμε σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Αυτήν όλη την μελέτη που έκαναμε τα δύο τελευταία χρόνια και χτυπούσαμε πόρτες και δεν μας λάμβανε κανένας υπόψη, έπρεπε να φτάσουμε που το 2000 που έχουμε αλληλογραφία με όλες τις υπηρεσίες και έκλειναν τα αυτιά τους και δεν ήθελαν να μαθαίνουν οι πολίτες σε τι βρωμόνερα κολυμπούν για να προστατεύσουν τάχα μου τον τουρισμό που στο τέλος εγκαταστρέψαν μόνοι τους κάποια πράγματα, ήρθαν σήμερα όλοι οι εκπρόσωποι να πούν ότι τα εξέραν, ότι τα βγάλαν στην επιφάνεια. Ξέρετε ότι μαζέψαμε το 2014 500 υπογραφές και επειδή δεν είχαμε νομική υπόσταση δεν μας έλαβε υπόψη κανένας υπουργός. Ξέρετε ότι μετά που αποκτήσαμε νομική υπόσταση και παίρναμε έναν τις νομοθεσίες και τις ευθύνες του κάθε υπουργείου εθυμηθήκαν από το 2000 το 2017 που ο κόσμος ασχολείται με το διαδίκτυο και έβαζαν τις βρωμιές που κολυμπούμε εμείς μέσα για να προστατεύσουμε την υγεία μας. Κολυμπούμε κάθε μέρα και αρρωστούμε από την άλλη πάντα από τα βρωμόνερα που πετάσουν μέσα στο νερό. Γιατί να θυσιάζεται ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο όνομα της ανάπτυξης χωρίς να γίνονται οι κανονικές μελέτες. Ξέρετε ότι το 2008 υπογράφτηκε έναν πρωτόκολλο στη Βαρκελόνη και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν το υπόγραψε. Ξέρετε ότι υπάρχουν κανόνες ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τους ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Κυρία Στυλιανίδου, δεν μου λέτε, αφού τα καταγγέλλατε εσείς και λέτε δεν σας άκουγαν, τα έκρυβαν δηλαδή κάποιες σκεμμένα κάτω από το χαλί και ποιοι ήταν αυτοί, ναι, και σε ποιους είχατε αποταθεί. Σε ποιους είχατε αποταθεί. Απειλές, από ποιους και τι είδους απειλές. Από τα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα. Όταν εγώ είμαι σε μία σύσκεψη και οι κρατικές υπηρεσίες λένε αν υπάρχουν δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και όταν από τη σύσκεψη φεύγουν οι δημοσιογράφοι παραδέχονται το λάθος τους. Τι μπορώ να σας πω εγώ. Yeah. Όταν οι άλλοι λένε δεν θα βγάλετε αυτήν την τρελίνη στη βάρκα ξανά για να μην βλέπει τα λίμματα ή άλλο δεν θα σας δώσουμε άδεια να μπαίνει το σκάφος μέσα στη θάλασσα. Τι πρέπει να πω εγώ. Όταν με απειλούν εμένα να μην βγάζω προς τα έξω κάποια πράγματα που μαθαίνω, τι πρέπει να κάνει ο Όμιλος Χειμερινών Κολυμβητών. Γιατί έπρεπε ο Όμιλος Χειμερινών Κολυμβητών να αποκτήσει νομική υπόσταση και να προχωρήσουμε να φτάσουμε δάμε που φτάσαμε. Και κάνατε και αναλύσεις δικές σας, οι οποίες, τα αποτελέσματα των οποίων αυτών των αναλύσεων ήταν πραγματικά έτσι ανησυχητικά. Εμείς κάνουμε αναλύσεις δικές μας από διαπιστευμένο χημείο, το γνωρίζουν και διευθυντές υπουργείων και όσοι είναι υπεύθυνοι και κλείναμε το στόμα μας για να τους δώσουμε μια ευκαιρία 2 χρόνια να λύσουν το πρόβλημα. Και το πρόβλημα συνεχίζεται. Ναι. Την περασμένη Κυριακή η θάλασσα ήταν τόσο λερωμένη που άτομα που εκολυμπήσαν επάσαν μόλυνση. Το ίδιο επάσαν και στην απλόστρα που κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι λερωμένη απλόστρα. Θα κοινοποιήσουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τι μολύσεις έχουν βγάλει πάνω τους άτομα που κολυμπήσαν στην απλότητα. Κυρία Στυλιανίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Πήκε εγώ ευχαριστώ τουλάχιστον πολύ. Εντάξει, δρομολογούνται τώρα κάποια πράγματα, λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.